ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Σπουδαίο αποτέλεσμα έτσι όπως εξελίχθηκε, γιατί ήταν ένα κομβικό σημείο για την ομάδα του Πανδραϊκού, ούτε ώστε να πάρει μπρος όσον αφορά τις νίκες. Πώς το βίωσε, Σάκη, και εσύ ως βοηθός προπονητής, αλλά και βεβαίως όλη η ομάδα? Εντάξει, θα είναι ένα σημαντικό παιχνίδι που έχει να κάνει όσον αφορά την ψυχολογία της ομάδας και το γύρο από την ομάδα. Θέλαμε οπωσδήποτε τη νίκη. Βέβαια, είχαμε απέναντί μας μια πολύ σοβαρή ομάδα. Γνωρίζαμε τον τρόπο που παίζει και το σημαντικό ήταν ότι ήρθε εδώ πέρα να παίξει ποδόσφαιρο και δεν κλείστηκε όπως οι άλλες ομάδες, και αυτό μας βοήθησε και εμάς να ανεβούμε πιο ψηλά και να παίξουμε το ποδόσφαιρο που πρέπει να παίζει ο Πανθραϊκός. Από εκεί και πέρα, όλη τη βδομάδα δουλέψαμε πάρα πολύ στο επιθετικό το κομμάτι. Νομίζω ότι εκεί είναι το σημείο που χρειαζόμαστε μεγαλύτερη προσπάθεια και αποτελεσματικότητα. Πιστεύω ότι αν βελτιώσουμε αυτό το κομμάτι, η ομάδα θα παίξει το ποδόσφαιρο που πρέπει να παίζει μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Τι πρέπει να διορθώσει ή να βελτιώσει η ομάδα, ούτως ώστε να βρούμε τον Πανθραϊκό έτσι που όλοι πιστεύουν? Γιατί ο σύνολο έχει καλό σύνολο, αλλά ενδεχομένως κάτι να λείπει. Κοίταξε, είναι νωρίς ακόμα. Το πρωτάθλημα είναι μεγάλο. Κανένας δεν βγαίνει πρωταθλητής στην τέταρτη αγωνιστική και κανένας δεν χάνει το πρωτάθλημα στην τέταρτη αγωνιστική. Χρειαζόμαστε δουλειά. Υπήρχε μια αστοχία όσον αφορά την επιλογή των πιτσιρικάδων που μας τύχησε στην αρχή. Λίγο φανήκαμε ανέτοιμοι σε αυτό το κομμάτι. Αυτό μας δημιούργησε κάποιες. Δηλαδή, βάλαμε κάποια παιδιά να παίζουν σε διαφορετικές θέσεις για να βολέψουμε τους μικρούς. Αυτό το βρίσκουμε σιγά-σιγά και επιμένουμε πάρα πολύ στο επιθετικό το κομμάτι. Που αν το βελτιώσουμε αυτό, νομίζω ότι η ομάδα θα βρει το δρόμο της. Για τον Άνταμ, καλό βράδυ. Ο Άνταμ θα πιστεύω ότι σύντομα θα είναι κοντά μας. Σύντομα, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ακριβώς να σας πω. Καλύτερα να ρωτήσω το ιατρικό team. Τη νέα χρονιά θα είναι, ναι. Σίγουρα, για ακόμη μια φορά τους ευχαριστούμε πολύ. Θα θέλαμε, ας πούμε, οπωσδήποτε να υπάρχει στήριξη στα παιδιά. Ο δρόμος είναι πολύ μακρύς. Να ξέρετε ότι ένα πρωτάθλημα για να το πάρεις θα το χάσεις 5 φορές και θα το κερδίσεις 6. Οπότε χρειάζεται υπομονή και από εκεί στήριξη στην ομάδα και όλα θα πάνε καλά. Άλλη μια ήττα για την ομάδα σου απέναντι σε μια ομάδα που και εσύ γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Πού πιστεύεις ότι κρίθηκε το παιχνίδι? Το παιχνίδι κρίθηκε, αρχικά έχουμε λίγο λείπουν παίχτες, έχουν τραυματισμούς, έχουμε κόκκινες κάρτες και ακόμα η ομάδα δεν έχει δέσει. Γιατί είχαμε και δύσκολα παιχνίδια και λόγω ότι είχαμε πάρα πολλές απουσίες στα αρχικά μάτς, δεν έχουμε δέσει σαν ομάδα. Ευελπιστώ να δέσουμε γρήγορα, έτσι ώστε να μπούμε πιο γρήγορα στα μάτς και να αρχίσουμε να κερδίζουμε επανειλημμένα. Πιστεύεις ότι το γρήγορο γκολ που δεχτήκατε σας επηρέασε και δεν μπορέσατε να ανταπεξέλθετε? Νομίζω το πρώτο γκολ πιο πολύ μας ξύπνησε να αρχίσουμε να τρέχουμε, γιατί ήταν μόλις μπήκαμε στο παιχνίδι και ήμασταν λίγο ζαλισμένοι, από ό,τι κατάλαβα. Δεν μπήκαμε δυνατά στο παιχνίδι και γι' αυτό το δεχτήκαμε πολύ γρήγορα. Υπό άλλες συνθήκες, αν μπαίναμε σοβαροί και σε γρήγορση, νομίζω δεν θα δεχόμασταν το πρώτο γκολ τόσο γρήγορα. Γνωρίζουμε το Άβατο, το σύνολο που έχει και εσύ το γνωρίζεις καλύτερα. Πιστεύεις ότι η ομάδα του Αβάτου Άρης θα είναι πάνω από τις ομάδες για τον υποβιβασμό, γιατί είναι μια δύσκολη συνθήκη φέτος στο πρωτάθλημα? Πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολα, αλλά δεν φοβάμαι ούτε εμένα ούτε τους συμπαίκτες μου, γιατί και πέρυσι τα βγάλαμε εις πέρας και πιστεύω ότι θα δέσουμε και θα αρχίσουμε να κερδίζουμε μάτς. Ενδιαφέρον ο πρώτος όμιλος, δύσκολος? Πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ πιο δύσκολος από ό,τι πέρσι. Είναι η δεύτερη μου χρονιά που παίζω στην ΓΑΜΑ Εθνική και πιστεύω είναι πιο δύσκολος από ό,τι πέρσι. Οι ομάδες είναι πιο δεμένες, υπάρχει μεγαλύτερο τεχνική, πολλά πράγματα καλύτερα από ό,τι πέρσι.